Έλα, Κώστα, καλημέρα. Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις? Την πήρε στη μηχανή? Την πήρα μόλις την άνοιξα. Μπράβο, ρε φίλε. Για πες μου τις πρώτες σου εντυπώσεις, να μου κάνεις τηλεφωνικό βιντεάκι. Για λέγε, για λέγε. Φίλε, σαν κατασκευή, εντάξει, τι να σου πω, είναι... δεν υπάρχει, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Λέγε, λέγε, ηχογραφούμε εμείς, λέγε κι άλλα. Τι να σου πω, φίλε, μόνη πρώτη εντύπωση, χωρίς να τη δουλέψω ακόμα, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 1, πόσο? Από το 1 μέχρι το 1 ή από το 1 μέχρι το 10. Για να δω, ρε παιδί μου, άμα δουλεύει το μυαλό σου ή άμα έχεις εντυπωσιαστεί. Φίλε, σαν μηχάνημα δεν περίμενα να βγει για κατασκευή, να μην σου λέω ψέματα. Καλό αυτό. Δηλαδή, κατασκευή που έχει, φίλε, είναι. Τι να σου πω, τρακτέρ να περάσει από πάνω να μην πάθει τίποτα. Μόνο το μοτέρ θα χαλάσει. Μπράβο, μπράβο, δεν μου λες. Εσύ τρακτέρ έχεις? Έχω. Α, γι' αυτό. Οπότε είσαι τη δουλειά. Οπότε πώς την κόβεις? Για λέγε γενικές εντυπώσεις. Φίλε, δεν τη δούλεψα ακόμα. Λίγο που την έβαλα και λίγο που είδα πώς ρυθμίζει. Είναι πολύ εύκολη να τη ρυθμίσεις, να τη στήσεις και να τη δουλέψεις. Είναι παιχνιδάκι, δηλαδή σε σχέση με μια Meg που έχω εγώ, καμία σχέση. Πολύ ωραία. Με δράπανα και τα σχετικά. Δεν υπάρχει μηχανή αυτή. Ούτε δράπανα, ούτε Meg, ούτε τίποτα. Τι να λέω. Η μηχανή είναι φοβερή και φοβερό είναι και το καλυπογόφιμο. Σχέση με τον άλλον που έχω δεν υπάρχει αυτό. Αφού στο είπα, είπαμε εμείς, βγάλαμε απόλυτο. Το λέμε από το 2012 που τον βγάλαμε. Για πες μου τώρα, αφού δεν υπάρχει, να δούμε τι υπάρχει. Εργονομικά πώς την κόβεις τη μηχανή? Εργονομικά είναι, καταρχήν είναι πολύ ξεκουραστή, πολύ άνετη. Είναι παιχνιδάκι, δηλαδή και την κόρη μου που είναι 5 χρονών να βάλω να τη δουλέψει. Μπράβο, μπράβο Λεβέντη μου. Είδες, είπαμε αλφα ποιότητα, όλα κομπλέ, δεν μου λες. Τα αγκομετρικά θα τα πάρουμε ή δεν το σκεφτόμαστε? Ακόμα φίλε δεν το σκέφτομαι γιατί έχω τη Meg που έχει αγκομετρικά τώρα ψηλά, να μην δώσω και άλλα λεφτά. Θα πουλήσεις με το καλό τη Meg και θα πάρεις τα αγκομετρικά και θα κολλήσουμε. Κάτσε να δούμε, έχει ο Θεός. Το ότι έχει ο Θεός έχει η Παναγία κοντά σου. Λοιπόν, στην άφησε ο Αγισίλαος στο Βεζινάδικο, πού συναντηθήκατε? Ναι, στο Βεζινάδικο συναντηθήκαμε, εκεί που είπαμε, την πήρα. Ωραία. Και έφυγα. Να είναι καλά το παιδί. Ωραία φίλε, να πούμε για να τον προλάβω σήμερα, 6 ώρα σηκώθηκα το πρωί, να πάω να τη φορτώσω. Λοιπόν, δεν μου λες, το τιμολόγιο ήταν μέσα, έτσι το βρήκες? Το τιμολόγιο ήταν μέσα, το μόνο που δεν βρήκα μέσα ήταν το στροφείο, το J0S που είπαμε. Στόβαλα. Εκεί που μπαίνει το μαχαιράκι, θα το βρεις βιδωμένο, γιατί δεν είχα μαχαιράκι να σου δώσω, στο είχα πει. Είναι εκεί που είναι οι 4 βίδες, ναι. Θα ξεβιδώσεις αυτό που έχει τις 3 τρύπες περιφερειακά, γράφει J0S, αυτό είναι το στροφείο. Γιατί συνήθως εγώ το βάζω σε ξεχωριστό κουτάκι. Αλλά επειδή εσένα δεν είχα να σου βάλω μαχαιράκι, στο βάλα εκεί πέρα. Και στο βίδωσα. Ξεβίδωσε το, βγάλτε από εκεί. Εκεί θα βάλεις το μαχαιράκι. Μαχαιράκι τώρα που βρίσκουμε? Α, από τον κένταυρο. Όπως θα πάρεις την παρότη, θα πάρεις και το μαχαιράκι. Νόμιζα το είχε ψηλά και δεν έδωσα σημασία. Όχι πάνω για κοντά σου, όχι πάνω για κοντά σου, αφού το είχαμε πει. Λέγε. Μόνο που είδα την κατασκευή, ενθουσιάστηκα. Είδα το πει από κάτω για βάση. Δηλαδή, εντάξει, λέω, δεν υπάρχει αυτό. Ήμουνα σίγουρος. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Τον κόφτη είδες που τον έβαλα μέσα σε χαρτί, ναι, αυτόν ναι, επίληψα. Ναι, ναι. Και τη μιζούρα ναι. την έδεσα με τέτοια, έτσι. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να σου βάλω ένα πακετάκι ξεχωριστό και να σου βάλω τον καλλικοκόφτη, το στροφείο και τη μιζούρα. Αλλά αυτό το κάνω συνήθως, άμα είναι κι άλλα αξεσουάρ. Ναι. Κατάλαβες, και παίρνω την κούτα από το μοτέρ, τη χαρτόκουτα, ναι. και την κοτσάρω μέσα στη συσκευασία της μηχανής και τη σφινιώνω από πάνω από τις 4 βίδες με το μοτέρ. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά επειδή μου είπες τα ογκομετρικά θα τα πάρεις πρώτα ο Θεός μελλοντικά, λέω δεν χρειάζεται. Ναι, λέω άσε να κρατήσω την κούτα να πούμε, γιατί οι τέτοιες δεν βρίσκω εύκολα και μπαίνουν καρφί τα ογκομετρικά μέσα να φύγουν πακέτο. Και λέω εντάξει είμαστε.
Και στα βάλα με δεματικά πάνω, τα αξεσουάρ. Εγώ τα είδα τα αξεσουάρ, μια χαρά τα αντιληγμένα, όλα κομπλέ. Το μόνο που τέτοιο δεν ξέρω από καράβι, δεν ξέρω τι, είχαν υγρασία μέσα. Αν σου στείλα το στροφείο με φωτογραφία. Ναι, θα σου... Όχι, είναι λάδι. Όχι, είναι... Σου λέω, έχει γίνει καφέ το στροφείο ψηλά. Εγώ το καθάρισα, του ρίξα α2, ξέρεις, πορείς μας. Περίμενα δύο λεφτά, το... περίμενα δύο λεφτά. Σε ποιο σημείο? Στο ψηλά, στο μοτέρ. Στο σπήρωμα. Όχι στο σπήρωμα, ψηλά το στροφείο από την έξω μεριά. Το J2S, πώς λέγεται. Άκουσε να δεις. Ψηλά, όπως μπαίνει ο οδηγός δεν έχει μπει στο φούρνο να ψηθεί. Γιατί πρεσάρεται και τορνεύεται εξωτερικά, είναι μαλαγό σίδερο. Αυτό αρπάζει, yeah. Εύκολα, αυτό αρπάζει εύκολα από υγρασία και τα λοιπά. Μέσα, όχι, άμα ξεβιδώσεις, άκουσέ με. Είχε η μηχανή απ' έξω ακόμα και στο μοτέρ δίπλα, είχε νερό ψηλά, πώς θα το πω, υγρασία. Ήταν όπως... Μπράβο. Λοιπόν, όπως τη φορτώσαμε στο καράβι, γιατί έφυγε με το καράβι με το πρώτο, πρέπει λόγω διαφοράς θερμοκρασίας να τράβηξε υγρασία μέσα. Αυτό σκούπισε την. Γιατί λέω, δισκόψα. Τέριξα και στα από κάτω. Αυτό που λες, πρόσεξε. Αυτό που λες που αλλάζει το χρώμα πάνω ψηλά στο στροφείο, εάν το ξεβιδώσεις από την κεφαλή, θα δεις ότι αλλάζει και γίνεται καφέ χρώμα που δεν είναι σκουριά, είναι το ψήσιμο του μετάλλου από το φούρνο. Όχι, αυτό ήταν και πάρει απ' έξω, μάδι σου στείλει φωτογραφία στο Viper. Πολύ ωραία, θα την κοιτάξω εγώ γιατί δεν έχω ανοίξει το Viper. Θα το δεις απ' έξω. Αυτό ξέρεις, θα κάνεις. Πιάσε ένα γυαλόχαρτο πολύ ψηλό. Ξέρω, μωρέ, θα πάρω ένα. Βάλε το μοτέρ να δουλέψει. Κάντε το λίγο έτσι. Θα σου πω εγώ τι θέλει αυτό, ένα Scotch Brite θέλει. Μπράβο. Και το σφουγγάρι από τα πιάτα. Το Scotch Brite, τι σου πάω. Γιατί τα δικά μου είναι ανοξείδωτα 403 και για να αρπάξουν πρέπει να τα βουτήξεις στο νερό και να τα αφήσεις καιρό. Το άλλο είναι από ατσάλι ποιμή 80 και αυτό αρπάζει για πλάκα. Γι' αυτό ο Κορτίνη τα έχει βιδωμένα και όπως ήταν στις συσκευασίες τα έχει με λάδι εργοστασιακό. Εγώ όμως τι τους κάνω, πριν τα δώσω στον πελάτη τα σκουπίζω με ένα πανί να φύγει το λάδι. Ναι, απλά ξέρεις τι, θα το έχεις στο νου σου για άλλη φορά, όταν θα την πακετάρεις την τέτοια. Πού να δεις, εγώ είδα τη μηχανή μιανού παιδιού, του Γρηγόρη συγκεκριμένα, ζωή να έχει, εδώ στο αντιπαραδίπλα χωριό, που την είχε αφήσει στην αποθήκη, μία παλιά α4, λοιπόν, με 4 στάδια, όχι με 5, πολυσταδιακή. Ναι. Λοιπόν, και αυτό την είχε αφήσει στην αποθήκη. Γιατί γέμιζε εκεί στην αποθήκη. Λοιπόν, το τι άρπαξε το στροφείο από σκουριά, εσωτερικά βέβαια δεν αρπάζει γιατί δουλεύεται και το μέταλλο που δουλεύεται είναι και ψημένο από το φούρνο, έτσι. Ναι. Και δεν μπορεί να αρπάξει σκουριά γιατί μπαίνει εκεί πέρα σπρέι σιλικόνης, λάδι κτλ. Απ' έξω όμως... Και μετά τρίβεται συνέχεια εκεί. Δεν μπράβο, έχει να μπράβο. Αρπάξει, δεν προλαβαίνει. Και επίσης είναι λίο. Το λίο ηλία επιφάνεια που είναι σαν γυαλί. Δεν μπορεί να αρπάξει εύκολα σκουριά, ό,τι σίδερο και να είναι. Ό,τι ατσάλι και να είναι. Το έξω, όσο πιο γρέτζο είναι, γιατί το έξω συζητάμε οδηγός, έτσι. Ναι. Μπράβο, το J0S, που ήταν δίπλα, θέλω να το κοιτάξεις και θα δεις ότι δεν έχει αρπάξει σκουριά. Γιατί είναι ψημένο από το φούρνο. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό μέταλλο. Κατάλαβες, ο οδηγός το J2S είναι από πολύ μαλακό μέταλλο. Και δεν τους ψήνεις στο φούρνο για να μπορούν να πρεσάρουν και να ανοίγει. Κατάλαβα. Όχι, εγώ το είδα, αυτό είναι σίγουρο δηλαδή που έκανε αυτό και να το απέξω. Εδώ είναι σίγουρο δηλαδή από τη θάλασσα. Είναι πως πιάνει η αλμύρα πάνω στο μέταλλο, ξέρεις, που πως κάνει αυτά τα μπιμπίκια. Βεβαίως. Ένα τέτοιο πράγμα έχει κάνει. Άμα δεις το στροφή, σου στείλα φωτογραφία εγώ καθαρισμένο μεν. Αλλά φαίνονται ακόμα, δηλαδή θέλει με ένα Scotch Brite τώρα, απλά εγώ το έκανα γρήγορα, για απλά πιο πολύ να μου φύγει. Γι' αυτό θα σου κόψω 2 βαθμούς στη βαθμολογία. Αντί να σε βαθμολογήσω 1 με τόνο, θα σε βαθμολογήσω -2. Λοιπόν, κλείσε εκεί κανένα φυσίγγι και στείλε ένα βίντεο. Και όταν θα πάει να κάνεις καμία δοκιμή, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις «Δοκίμασα τον πεντασταδιακό και βγάνει πυράβλους». Έχω δει βιντεάκια εκεί. Άσε τι έχεις δει βιντεάκια. Το θέμα είναι να δοκιμάσεις εσύ ο ίδιος
να κάνεις του πυράβλους και μετά με πάρεις τηλέφωνο και να μην ξέρεις τι να πεις από τη χαρά σου. Εγώ δράμι θέλω να φτιάξω πυράβλους. Τα υπόλοιπα θα τα βρω. Το δράμι δεν συγχωρώ. Το δράμι είναι γιώτα μηδενές. Γιώτα μηδενές. Και να σε ρωτήσω και τι θα πάρουμε τώρα από το κέντρο από μαχαιράκι τώρα. Το ήπαιρνεις το φτηνό με τα 12 ευρώ. Δεν το συνιστώ βέβαια εγώ. Πάρε το άλλο με τα 28 ευρώ. Ναι. Εξάστερο. Μην πάρεις ούτε οχτάστερο ούτε τίποτα. Έξι. Όχι. Έξι πτυχές. Μπράβο. Έξι πτυχές και τελειώνει και το ζήτημα. Διότι μετά θα θέλεις υπερβολικά πολύ φρεζάρισμα και δεν είναι η δουλειά σου. Θα σε ζορίζει, θα αργείς, θα με το οχτάστερο. Μετά θέλει να είναι τέλειες οι ρυθμίσεις για να κλείσεις ειδικά πενταστάδιακο και αυτά τα πράγματα τα κάνει μόνο ο κύριος Μιχάλης, δεν είναι για μας. Εμείς που μαθαίνουμε τώρα, που είμαστε νέο τριφερούδια, πάμε στο εξάστερο. Εντάξει, το εξάστερο είναι και το πιο γρήγορο, πιστεύω εγώ και... Είναι γεωμετρία, Κώστα. Είναι γεωμετρία. Και μετά το οχτάστερο είναι πιο διασπορέας. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Άκουσα να δεις. Το εξάστερο, λόγω γεωμετρίας, θα σου κάνει τις νευρώσεις πιο βαθιές. Το τετράστερο θα στις κάνει ακόμα πιο βαθιές. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να κλείσει. Λοιπόν, το οχτάστερο τις κάνει πιο ρηχές, γιατί έχει... το εξάστερο είναι στις 60 μοίρες. Το οχτάστερο μειώνονται οι μοίρες και είναι δύο πτυχές παραπάνω. Οπότε οι νευρώσεις δεν μπορούν να κατεβούν τόσο χαμηλά, γιατί μαζώνουν και πιο πολύ πλαστικό. Εκεί λοιπόν που θα πάει να κλείσει το αστέρι στο κέντρο, πάντα... Αν ο κάλικας δεν είναι φρεζαρισμένος καλά, θα σου πετάει τη μία πτυχή απ' έξω. Κατάλαβα. Δεν θα μπορεί να την κλείσεις με τίποτα. Οπότε θα πρέπει να έχεις τέλεια φρεζαρισμένο τον κάλικα και επειδή οι κάλικες από το εργοστάσιο είναι σχεδόν πάντα για να ρίξουν τα κοστολόγια ή β' ή γ' διαλογής ναι. ή μπάτε σκύλα λεφτή, ότι κάτσε σπάνια είναι α' διαλογής, επειδή το πλαστικό, επειδή είναι λιωμένο, το λιώνει το μηχάνημα και το καλουπώνει, δεν θα είναι ποτέ κύλινδρος. Θα είναι παραμορφωμένο από τη θερμοκρασία κατάλαβα. Και από το καλούπι. Οπότε, κατάλαβα. Την ώρα που το μηχάνημα το άλλο θα περάσει να φρεζάρει, θα σου φρεζάρει μονόπαντα τον κάλικα. Εσύ ό,τι και να κάνεις, δεν θα μπορέσεις με φρεζαδόρο δικό σου να τον εφρεζάρεις. Οπότε, γι' αυτό όλοι χρησιμοποιούν το εξάστερο. Γιατί είναι η μέση λύση και η μέση τομή προς όλα. Το εξάστερο είναι το πιο γρήγορο, το λέω. Είναι το στάνταρ, γιατί κοίταξε να δεις. Όταν κάτι βγαίνει σε βιομηχανικό επίπεδο, κοιτάζουν να κρατήσουν χαμηλό το κοστολόγιο, υψηλό το κέρδος και τεράστιες ποσότητες παραγωγής. Μα η παραγωγή είναι που τους κάνει η διαφορά. Μπράβο. Οπότε γι' αυτό όλοι χρησιμοποιούν το εξάστερο. Αν ήταν κάτι πιο εύκολο από το εξάστερο, να είσαι σίγουρος που το εξάστερο σήμερα δεν το γνωρίζαμε. Το πεντάστερο, ας πούμε, δουλεύει στις 72 μοίρες. Το τετράστερο στις 90. Κατάλαβες. Ναι. Το άλλο, το οχτάστερο στις 45 μοίρες. Από τις 45 μοίρες στις 60 είναι τεράστια διαφορά. Γι' αυτό θέλει ψάξιμο όπως είπες. Μπράβο. Εάν δηλαδή δεις τη διαφορά, γιατί υπάρχει και πεντάστερο και εφτάστερο, έτσι. Που ασχέτως που ναι, αυτά... Ναι, και εφτάστερο, μπράβο, ασχέτως και που αυτά, και οχτάστερο. Ναι, υπάρχει 4, 5, 6, 7, 8. Ασχέτως που αυτά δεν παράγονται ή ας πούμε θα βρεις ένα στους 100, όχι δύο γομωτές, ναι. Κατασκευαστές από μαχαιράκια. Λοιπόν, ναι. Αυτά είναι διότι να γίνει μια πρωτοτυπία κτλ. Το πεντάστερο είναι πολύ ναι. πιο εύκολο να το κλείσεις από το τετράστερο. Το εφτάστερο είναι πολύ πιο εύκολο να το κλείσεις από το οχτάστερο. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα. Είναι θέμα γεωμετρίας. Λέγε. Το οχτάστερο λένε ότι δεν σηκώνει και στη γέση που σηκώνει το εξάστερο. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Κανονικά για το κάθε setup πρέπει να είναι μέσα σε κανόνι δοκιμασμένο. Και θα σου πω το γιατί.
το τι λένε εμπειρικά, τα λένε χαραξιρέλιασμα, τα λένε χαραξιρέλιασμα ή σε βιομηχανικό επίπεδο. Στο βιομηχανικό επίπεδο εμείς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Έτσι, μία δουλειά. Δεύτερη δουλειά. Του βιομηχανικού με ποια μηχανή κλείσανε. Κλείσανε με βαζίνη, σε τρία στάδια, σε τέσσερα. Κλείσανε με ράμπα, σε τέσσερα στάδια. Κλείσανε με BSN, σε τέσσερα. Κλείσανε με κορτίνη, χάραξη ρέλιασμα τη G73 ή κλείσανε με τη Mayor, χάραξη, πάτημα, παραμόρφωση, μελατήριο και στροφείο. Μετά τα στροφεία του εμπορίου είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Ναι. Αυτά δεν μέτρανε. Το κάθε setup πρέπει να μπαίνει σε κανονάκι. Διότι μπορεί να σου τύχει, μπορεί να σου τύχει εξάστερο με περισσότερες πιέσεις από το οχτάστερο και με το που αλλάξεις setup και αλλάξεις μόνο τη δοσολογία της μπαρούτης και τα σκάγια, το ίδιο το εξάστερο να αλλάξει τις πιέσεις σε σχέση με το οχτάστερο και να γυρίσει τούμπα. Αυτό δεν το ξέρεις. Ο εμπειρικός κανόνας... Να αλλάξεις, αλλάζουν οι πιέσεις. Μπράβο. Ο εμπειρικός κανόνας είναι εμπειρικός. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε. Κατάλαβα. Είναι ουλέ. Γιατί σε ρώτησα, γιατί θυμάμαι παλιά κάποια ρέμιστον πράμια που παίρνανε οι περισσότεροι, στοιχίζανε ακριβά καμιά 22-25 ευρώ τα 5 και ήταν με οχτάστερα αυτά κλεισμένα, ενώ τα κλασικά τα αυτών ήταν εξάστερα. Τέλος πάντων, θα κόψω εγώ το εμπορικό, απλά λέμε χοντρικά γιατί δεν αναφέρουμε ονόματα. Λοιπόν, Okay. Κάμε τις δοκιμές σου, όπου κολλήσεις με παίρνεις τηλέφωνο. Ό,τι χρειαστείς με ρωτάς. Θα σου στείλω και 2-3 link να πάει να διαβάσεις το site. Ωραία. Στείλε μου καμιά φωτογραφία στο Viber της μηχανής και τα λοιπά, να σου κάνω ένα τηλεφωνικό βιντεάκι και εδώ και μου και την εξουσιοδότηση να βγάλω την κλήση αυτούσια. Okay, έγινε. Την έχω. Την έχεις. Να σε καλά, Google μου. Καλωρίζει και η Παναγία κοντά σου, καλοδούλευτη και καλά αποτελέσματα. Και καλές πωλήσεις και πάντα τέτοια εργαλεία. Σε ευχαριστώ. Έλα να σε καλά. Έλα, γεια.